Τη μνήμη του Φρέντι Γερμανού τίμησαν οι δικοί του άνθρωποι. Στην εκδήλωση προβλήθηκαν αποσπάσματα από τις εκπομπές του. Φίλοι και συνεργάτες θυμήθηκαν τη ζωή τους μαζί του και μοιράστηκαν με όλους άγνωστα περιστατικά. Έχουν περάσει 14 χρόνια από τότε που ο Φρέντι Γερμανός έφυγε από τη ζωή. Ο άνθρωπος που έβαλε άλλα το πίπερο στη ζωή μας τιμήθηκε σε μια εκδήλωση από τον Δήμο Κηφισιάς και τους αγαπημένους του ανθρώπους. Θυμάμαι τα πάντα, αλλά κυρίως ξέρεις, ένα παιδί θυμάται κυρίως τα προσωπικά λόγια και τις προσωπικές κουβέντες που είχε ανταλλάξει με τον πατέρα του, τις συμβουλές που μου έδινε. Και όταν λέω συμβουλές, δεν εννοώ μόνο επαγγελματικές, και πολύ προσωπικές συμβουλές μου έδινε, ξέρεις. Να είμαι στις σχέσεις μου. Ήταν ένας ακροατής ο οποίος δεν με είχε δει ποτέ στη ζωή του, απλά με άκουγε. Και κάποια στιγμή σε μια ζωντανή εκπομπή στον αέρα μου λέει: «Ξέρεις, Ναταλία, θέλω να σε παντρευτώ». Μπάμπη, από το χαλάντρι, αν με ακούς, όφιλες να ζητήσεις την άδεια από τον παπά πρώτα. Θα ήθελα να έχω αδέρφια. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί θα μοιραζόμουν μαζί τους τώρα αυτή την απώλεια. Δεν θα ήμουν μόνη μου σε αυτό. Η βραδιά είχε συγκίνηση, χιούμορ, αναμνήσεις και σπουδαίους ανθρώπους που εμφανίστηκαν έστω και για λίγο με αφορμή τον σπουδαίο συγγραφέα και δημοσιογράφο. Χαίρομαι που απόψε ο Μιχάλης Φογιάννης είναι μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μελίνα Ρακούλη είναι απόψε μαζί μας. Δηλαδή οφείλω τα πάντα σε έναν Αμερικανό Έλληνα και σε ένα Γερμανό Έλληνα, αλλά μόνο με όνομα. Τη μνήμη του Φρέντι Γερμανού τίμησαν φίλοι και συνεργάτες του, όπως ο Σεραφείμ Φιντανίδης, ο Νίκος Ρίζος, η Λόλα Νταϊφά και η Νίνα Βλάχου και φυσικά η σύζυγός του Μαρία Ιωαννίδου. Μάλιστα μου έλεγε όταν επρόκειτο να φύγει, όχι, δεν θα κλάψω ποτέ, δεν θα κάνω, δεν θα βγάλω ούτε κιχ. Δεν μπορώ να γράφω για γενναίους και εγώ αν ήταν υποψυχών.